Εν ονόματι Κυρίου Βασιλεύς του Ισραήλ. Η πρώτη αυθόρμητη κίνηση που έκαναν οι άνθρωποι εκείνοι ήταν να κόψουν κλαδιά από τους φοίνικες που βρίσκονταν κατά μήκος του δρόμου για να τα κρατήσουν κατά την ώρα της υποδοχής. Αυτά τα βάγια των φοίνικων ήταν σύμβολα νίκης και θριάμβου. Φανερή απόδειξη ότι υποδέχονταν όχι έναν απλό άνθρωπο ή έναν προφήτη, αλλά τον Μεσσία Χριστό, αυτόν που ανασταίνονταν τον τετραήμερον Λάζαρον, προμήνυσε την οριστική νίκη κατά του θανάτου και την κατάλυση του κράτους αμαρτίας και του διαβόλου. Ας κρατήσουμε λοιπόν και εμείς αυτή την ημέρα τα βάκια που μας προσφέρει η Αγία μας Εκκλησία, να τα κρατήσουμε ως σύμβολα, σύμβολα αρετών και σύμβολα της νίκης κατά της αμαρτίας και του θανάτου, να τα κρατήσουμε ως την αδιάψευστη εγγύηση ότι με τη χάρη και τη δύναμη του Χριστού μπορούμε και εμείς να αναδειχθούμε νικητές των παραλόγων παθών και όπου μας προτρέπουν οι ύμνοι της εορτής, Βάει αρετών αδελφοί προσάξομεν Χριστό το Θεό, δυναδίας προσφέρουμε στο Χριστό το και Θεό μας, σαν άλλα βάγια πράξεις ενάρετες και άγιες. Όλη αυτή την περίοδο της μεγάλης τεσσαρακοστής, ας αγωνιστούμε για την εκοπή των παθών μας και την καλλιέργεια των Αγίων αρετών του Χριστού. Με αυτά τα βάγια των αρετών, ας υποδεχθούμε τον Κύριο και αν μέχρι τώρα δεν αγωνιστήκαμε όσο έπρεπε, τουλάχιστον αυτές τις μέρες ας τις ζήσουμε με περισσότερη ταπείνωση και αγάπη, με μακροθυμία και συγχωρητικότητα, με νηστεία και εγκράτεια. Αυτή θα είναι η καλύτερη προσφορά μας στην υποδοχή του Βασιλέως Χριστού. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά βγήκαν έξω από την πόλη για να προϋπαντήσουν τον Κύριον. Άφησαν τις καθημερινές ασχολίες και έτρεξαν να τον υποδεχθούν με χαρά και ενθουσιασμό. Και εμείς τις ημέρες αυτές θα δούμε τον Κύριον ερχόμενον προς το εκούσιον πάθος. Ας μην μείνουμε αδιάφοροι ή απορροφημένοι στις ασταμάτητες εργασίες μας. Κάθε ημέρα τη μεγάλη εβδομάδα η καμπάνα της Εκκλησίας χτυπά και ο Κύριος περιμένει. Δε φταιούν και εμείς και καθαρμένες διανοίες, συμβορευθόμεν αυτό και σταυρωθόμεν. Ας βγούμε και εμείς, όχι μόνο για να υποδεχθούμε τον Χριστό, αλλά και για να συμβορευθούμε και να σταυρωθούμε μαζί Του. Να τον ακολουθήσουμε δηλαδή, όχι τυπικά με ένα πρόσκαιρο και επιφανειακό συναισθηματικό, αλλά με ουσιαστική συμμετοχή στο πάθος του, με καθαρή καρδιά, με απόφαση οριστική, να νεκρώσουμε την αμαρτία μέσα μας και να ακολουθήσουμε το θέλημά του. Είδαμε τους Ιουδαίους να υποδέχονται τον Χριστό, τους ακούσαμε να τον φωνάζουν με ρηκοκραυγές το Ωσανά. Πόσο γρήγορα όμως άλλαξαν στάση απέναντί του, με τα κλάδων υμνήσαντες πρώτερον, με τα ξύλων συνέλαβον ύστερον, αναφέρει χαρακτηριστικά ένα τροπάριο. Ας προσέξουμε πολύ να μην φανούμε αγνώμονες όπως εκείνοι, ας ετοιμαστούμε την ψυχή μας να υποδεχθούμε αξίως τον Κύριο και να δοξάσουμε ως νικητή του θανάτου, το σωτήρα και λυτρωτή μας.